Χθες είχαμε μια κινητοποίηση. Μια κινητοποίηση στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, σε θέση μάχης φορείς και πολίτες για τις τραγικές ελλείψεις στο Βενιζέλιο. Καλημερίζω ευθύς αμέσως για το θέμα αυτό και τον πρόεδρο των συνταξιούχων ΙΚΑ Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Λενακάκη. Καλημέρα σας, με την ευχή να είστε καλά, κύριε Λενακάκη. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, χθες συνταξιούχοι, Ένωση Γονέων, ιδιωτικοί υπάλληλοι αλλά και εργαζόμενοι στην υγεία ενώσατε την φωνή σας όλοι μαζί για το νοσοκομείο. Για δώστε μας το δικό σας τον προβληματισμό για το αύριο του νοσηλευτικού ιδρύματος που σας έβγαλε στο δρόμο. Κυρία Δουλγεράκη, όπως είπατε και εσείς προηγούμενα, η υγεία αφορά όλους. Από αυτή τη σκοπιά δεν μπορούμε να αφήσουμε κι εμείς τους υγειονομικούς μόνος τους να αγωνίζονται. Δεν λύνονται τα προβλήματα έτσι. Πρέπει και η κοινωνία του Ηρακλείου, οι εργαζόμενοι, τα σωματεία, οι συνταξιούχοι, πρέπει να είναι δίπλα στο μαχόμενο υγειονομικό κίνημα, ούτως ώστε να πετύχουμε τους στόχους στα θέματα της υγείας. Οι συνταξιούχοι, λόγω του ότι είναι η τρίτη ηλικία, είμαστε πολύ κοντά στα νοσοκομεία και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Άρα λοιπόν έχουμε ένα λόγο παραπάνω να είμαστε πιο ευαίσθητοι στα θέματα υγείας. Γι' αυτό λοιπόν η Ένωση Ταξιούχων ΙΚΑ Νομού Ηρακλείου πήρε μια πρωτοβουλία, βλέποντας αυτή την κατάσταση και ιδιαίτερα στο Βενιζέλιο που έχει φτάσει στο σημείο 0, να κάτι να κάνουμε. Έτσι λοιπόν καλέσαμε τα σωματεία, τα εργατικά, καλέσαμε τους φορείς, την Ένωση Γονέων που τους αφορά άμεσα, την ΟΓΕ και γενικότερα τα σωματεία, για να δούμε από κοντά την κατάσταση που επικρατεί ιδιαίτερα στο Βενιζέλιο. Mm-hmm. Είχαμε χθες μια πρώτη συνέντευξη τύπου για γύρω από τα προβλήματα του νοσοκομείου και σχεδιάζουμε μαζί με άλλους φορείς το επόμενο διάστημα κάποιες πιο μεγάλες κινητοποιήσεις, να πληροφορήσουμε πραγματικά το δημόσιο χαρακτήρα του Βενιζέλιου νοσοκομείου. Ξέρετε, κύριε Λενακάκη, ότι όταν είναι κεντρική πολιτική, είναι κεντρική πολιτική. Ωστόσο, αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα στο χώρο της υγείας, έβλεπα τις προηγούμενες ημέρες και την ανακοίνωση από την Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων που αναφέρεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, στην ιστορικότητά του, στις συνέπειες της διαχρονικής κρατικής υποχρηματοδότησης και απαξίωσης της υγείας και εμπορευματοποίησης των δημόσιων δομών για το πώς βιώνονται από εκείνους οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε ένα νοσοκομείο. Φυσικά κανένας μας δεν πηγαίνει στο νοσοκομείο για να πιει τον καφέ του, αλλά πηγαίνει γιατί χρειάζεται και έχει ανάγκη από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Το προσωπικό ωστόσο έχει προβλήματα. Εγώ ακούγα χθες τον κύριο Βρύσαλη εδώ στο Γιώργο το Σαχίνη να λέει ότι ακόμα και οι νοσηλευτές σε λίγο θα είναι είδος προς εξαφάνιση. Να σας πω κυρία Δουλγεράκη, επειδή εμείς είμαστε πολύ κοντά στα νοσοκομεία και πολύ κοντά στους γιατρούς, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, τις πολιτικές εξελίξεις, γιατί το θέμα είναι πολιτικό. Και σαν συνταξιούχοι έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι, δηλαδή το θέμα νοσοκομείο, δημόσιο νοσοκομείο, δεν είναι κάτι καινούριο όπως το παρουσιάζουν ορισμένοι. Το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Από τον καιρό που άρχισε να καταδαφίζεται η κοινωνική ασφάλιση, καταδαφίζεται το δημόσιο σύστημα υγείας για κάποιον που τα παρακολουθεί. Και βλέποντας τα νομοσχέδια από το ένα πίσω από το άλλο που έρχονται, έχουν αυτό το σκοπό και κόβουν κάθε φορά ένα κομμάτι από το δημόσιο νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν φτάσαμε σήμερα να με στοιχεία του Σωματείου των Εργαζομένων του Βενιζελίου να έχουμε 309 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 170 είναι θέσεις υγειονομικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού. Δεν μπορεί να λειτουργήσει από το φαρμακείο μέχρι το ιατρείο έξω, το εξωτερικό, το τακτικό ιατρείο, δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν έχει κόσμο. Η παιδιατρική κλινική δεν έχει κόσμο. Καλούν κόσμο από γενικούς γιατρούς να εφημερεύσουν στην παιδιατρική κλινική. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Επίσης, δεν γίνεται και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να αντέξει όλο αυτό το φόρτο. Και εδώ ερχόμαστε τώρα στο διατάφτα. Ένας συνταξιούχος
κυρία Δουλγεράκη, ο οποίος αμείβεται με αυτές τις πενιχρές συντάξεις που τις έχει ισοπεδώσει η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις. Ζητάνε από αυτή τη σύνταξη να λύσει τα προβλήματα υγείας του στον ιδιωτικό τομέα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Με 6,5 κατοστάρικα ο συνταξιούχος, που είναι οι μισοί συνταξιούχοι σήμερα, ζητούν να αναπληρώσουν και τα φαρμακά τους, τις εξετάσεις τους, το χειρουργείο τους. Έτσι. Άρα λοιπόν, εδώ είναι το θέμα, το πολύ μεγάλο θέμα. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Γι' αυτό εμείς είμαστε μπροστά και είπαμε ότι θα σχεδιάσουμε και για το επόμενο διάστημα κάποιες άλλες κινητοποιήσεις για να αναδείξουμε το θέμα. Και εδώ θα θέλαμε την κοινωνία του Ηρακλείου να είναι κοντά. Την κοινωνία του Ηρακλείου να το περιφρήσουμε αυτό το νοσοκομείο που είναι το αρχαιότερο, είναι το ιστορικότερο, που για πολλές δεκαετίες, κυρία Δουλγεράκη, τα ξέρετε καλύτερα εσείς, έλυνε τα προβλήματα όλων των κριτικών και όχι μόνο. Και θα έλεγα με υψηλού επίπεδου υπηρεσίες και τότε και σήμερα. Αυτές τις υψηλού επίπεδου υπηρεσίες και εμείς θέμε να τις περιφρουρήσουμε και να τις διατηρήσουμε σαν συνταξιούχοι. Αυτό που έλεγα πριν από λίγο, 300 εθένεσεις και νέες οργανικές θέσεις μόνο στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, είναι κοντά 400 και παραπάνω από 400 στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Για το Βενιζέλιο 170 αφορούν την νοσηλευτική υπηρεσία. Όπως εσείς προσθέσατε και είπατε πριν από λίγο, με ατέλειωτες λίστες σε ό,τι έχει να κάνει με τα χειρουργεία, με ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα και έρχονται αυτή την ώρα ακόμα και σε εμάς, μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε. Αλλά το καταλαβαίνετε αυτό, κύριε Λινακάκη, εκείνη την ώρα που πιέζεσαι, λες ας πάρω και ένα μέσο ενημέρωσης τηλέφωνο να λένε ότι υπάρχουν απαντήσεις που τους παραπέμπουν από Ιανουάριο και μετά να κλείσουν νέο ραντεβού, ένα άλλο ραντεβού με ένα γιατρό, για ένα χειρουργείο άγνωστο, και να μπουν στη λίστα δηλαδή, άγνωστο πότε θα τους ειδοποιήσουν. Αυτά πραγματικά είναι πράγματα που δεν μπορείς να διαχειριστείς με ευκολία. Θα σας πω ένα περιστατικό, κύριε Δουλγεράκη, αν μου επιτρέπετε, πρόσφατο. Ήρθε συνταξιούχος στο σωματείο μας και έκανε αυτό το πράγμα και μας ζήτησε χρήματα για να πάει να χειρουργηθεί. Διότι πήγε στο νοσοκομείο στο Παγνή, έχει 5.500 θέση, είναι ο αριθμός που περιμένουν να χειρουργηθούν και του λένε θα περιμένετε. Μα το θέμα μου είναι επίγον. Τι θα κάνω εγώ. Έξω, αν θα πάει, να μην λέω ονόματα, τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Ποιος θα τα βρει αυτά τα χρήματα. Τι θα γίνει. Αυτή είναι καθημερινή εικόνα. Σωστά. Είναι καθημερινή έτσι εικόνα. Και αυτό θέμε, εμείς λέμε ότι πρέπει τα χειρουργεία του Βενιζελίου άμεσα να λειτουργήσουν. Από τα 6 κρεβάτια χειρουργικά μέχρι πρότινος λειτουργούσαν τα 2. Τώρα δεν λειτουργεί κανένα. Κάθε μέρα που περνάει όλο πιο δύσκολα τα πράγματα και ξέρετε, ο δημόσιος χαρακτήρας του νοσοκομείου, αυτά τα οποία προσφέρει το δημόσιο νοσοκομείο στην υγεία, δημόσιο σύστημα υγείας, ασφαλιστικό σύστημα, γιατί είναι μια αλυσίδα πραγμάτων, αλλά και από την άλλη γιατί το έχουμε ξανακουβεντιάσει και οι δυο μας, κύριε Λενακάκη, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τα μεγάλα προβλήματα εξαιτίας της υποστελέχωσης υποχρηματοδότησης, που και εκεί πραγματικά βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν, θα έλεγε κάποιος ηρωνικά, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται άπαντες και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας να δέχονται τα δικά μας τα πειρά, όπως επίσης και εμείς που δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα πάμε. Εγώ θα καλημερίσω και την κυρία Λαμπρινή Πίτακα, η οποία είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Κυρία Πίτακα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Και τον κύριο Λενακάκη που είναι στη γραμμή μας, τον πρόεδρο των συνταξιούχων. Ναι, βεβαίως. Εάν έχω κάνει λάθος σε αυτό το οποίο λέω, παρακαλώ να με διορθώσετε. Παρακαλώ, κυρία Δουλγεράκη. Εάν κάνω λάθος πάνω σε αυτά τα οποία αναφέρω για το τι συμβαίνει και στο χώρο της πρωτοβάθμιας υγείας, να με διορθώσετε. Κανένα λάθος, κυρία Δουλγεράκη, θα μπορούσε να είναι και ακόμα χειρότερη κατάσταση από αυτή που πολύ γραφειρά περιγράψατε.
λίγα, πάρα πολύ λίγα κέντρα υγείας για τον πληθυσμό του νησιού και πανελλαδικά αντίστοιχη είναι η κατάσταση, υποβαθμισμένα, υποστελεχωμένα, χωρίς γιατρούς, προσωπικό, χωρίς κανένα προσανατολισμό στην πρόληψη ασθενειών, σχολιακή φροντίδα, εμείς λέμε υπηρεσίες ιατρικής εργασίας, γιατί ξέρετε η πρωτοβάθμια δεν είναι να έρχονται εδώ οι ασθενείς και να συνταχογραφούν τα φάρμακά τους. Θα πρέπει να παρέχει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες στον ασθενή, στον ασφαλισμένο που έρχεται εδώ, γιατί αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, δεν έρχεται προφανώς για πλάκα. Ταυτόχρονα χιλιάδες συμβασιούχους με κάθε είδους εργασιακή σχέση, είτε είναι η ΔΟΧ, ιδιωτικού ορισμένου χρόνου, είτε λέγονται ΣΟΧ, είτε λέγονται μπλοκάκια στα νοσοκομεία, είτε λέγονται τέλος πάντων ο ΑΕΔ με χιλιάδες επίσης συναδέλφους σε ομοιρία. Αυτή όλη είναι η εικόνα που περιγράφεται σήμερα και στα κέντρα υγείας και που αντικατοπίζει την πολιτική της κυβέρνησης αυτής και συνολικά των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων για το πώς οραματίζονται τη δημόσια και δωρεάν υγεία για το λαό. Μα ούτως ή άλλως όταν μείνεις στην Ενδοχώρη, κυρία Πίτακα, το πρώτο που θα θέλεις να κάνεις είναι να πας για οτιδήποτε χρειαστείς στο κέντρο υγείας για να δεις ένα γιατρό. Δεν θα τρέξεις αμέσως στο νοσοκομείο το μεγάλο υποτίθεται κτηριακά της πόλης, γιατί και εδώ και για υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση μιλάμε με όλα τα δεινά. Από την περίοδο τουλάχιστον της πανδημίας, από την αρχή, αυτό ήταν σταδιακό ή εγώ το καταγράφω και το καταγράφω λανθασμένα ότι υπάρχει υποβάθμιση και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας? Βεβαίως, παραπέρα συνεχίζεται η υποβάθμιση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και συνεχίζεται και εσκεμμένα. Δηλαδή έχουν σκοπό, θέλουν να την υποβαθμίσουν, θέλουν να είναι ένας χώρος που θα προσέρχεται ο ανασφάλιστος, ο εξαθλειωμένος, γιατί κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Δηλαδή δεν είναι ξεχωριστά η πρωτοβάθμια από την κατάσταση που θέλουν σήμερα να δημιουργήσουν στα νοσοκομεία. Θέλουν λοιπόν νοσοκομεία που θα τα δώσουν στους ιδιώτες, γιατί δεν μας λένε θα το κάνουν το Βενιζέλιο, λέω εγώ τώρα. Αναρωτιέμαι, ως ασφαλισμένοι, αθώα, τι θα το κάνουν το Βενιζέλιο? Μα ήδη έχουν ψηφίσει νόμους που λένε ότι θα τα δώσουμε σε ιδιώτες. Λοιπόν, θέλουν λοιπόν νοσοκομεία τέτοια που θα δουλεύουν μέσα ιδιώτες, που ο ασθενή τα πληρώνει, και θέλουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γιατί θέλουν να τα δώσουν και στους δήμους, θέλουν να τα δώσουν στις περιφέρειες με ακόμα πιο χαμηλή χρηματοδότηση, με χίλια δυο άλλα ζητήματα που θα καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ασθενείς αλλά και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εκεί που θα απευθύνεσαι για ό,τι πιο, ο πιο εξαθλειωμένος, αυτός που δεν έχει να πληρώσει και να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, να πάει στα νοσοκομεία, να πάει στις ιδιωτικές κλινικές. Δηλαδή μου λέτε, μισό λεπτό κυρία Πιτακά, μισό λεπτό, δηλαδή μου λέτε ότι αυτή η σκόπιμη πολιτική λέει ότι θα υπάρχουν αναπεριοχές, κάποια κέντρα υγείας τα οποία θα μπορούν να επισκέπτονται στην πορεία μόνο οι ανασφαλιστοί? Εγώ σε μια αλφα πορεία, ναι, αυτός είναι ο στόχος τους. Να φτάσουμε σε αυτό το τύπου τις παροχές φροντίδας υγείας. Ναι. Δηλαδή αυτός που δεν θα έχει να πληρώσει δεν είναι μακριά, δείτε Αμερική, δείτε άλλο. Αυτό είναι το μοντέλο τους. Λοιπόν, αυτός που δεν θα έχει, ο πιο εξαθλειωμένος, θα υπάρχουν κάποια υποστελεχωμένα κέντρα υγείας που όσοι υπάρχουν εκεί μέσα θα δίνουν και τη ζωή τους για να μπορέσουν να προσφέρουν κάποιες παροχές, τέλος πάντων, να κάποιες υπηρεσίες στους ασθενείς. Που θα είναι, μιλάμε για πολύ ελαφριές καταστάσεις, ουσιαστικά δεν θα μπορεί να τα αποκτήσει κάτι σημαντικό, δεν μιλάμε για πολύ σοβαρό κτλ. Αυτός είναι ο στόχος τους. Δεν είμαστε εκεί, αλλά εκεί θέλουν να φτάσουν την κατάσταση και μάλιστα θέλουν να επιταχύνουν και τους ρυθμούς. Και εδώ έχουμε και μια κυβέρνηση που το φωνάζει κιόλας, ότι θέλει ανενόχλητη να προχωρήσει το κυβερνητικό έργο. Άρα από αυτό. Και του Πρωθυπουργού πριν λίγο διάστημα, που είπε ότι θέλω όλες τις περιφέρειες στη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσω ανενόχλητη να προχωρήσει το έργο μου. Και η υγεία είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι που οι ίδιοι λένε το έχουν βάλει μπροστά, είναι από τα πρώτα, είναι αιχμή για αυτούς και θέλουν να τα ισοπεδώσουν όλα. Κυρία Πίτακα και κύριε Λενακάκη, αυτό το οποίο λέγαμε αργά και σταθερά και σταδιακά, βάσει των λόσων λέει η κυρία Πίτακα, βγάζουμε το αργά από μπροστά
και είναι σταθερά πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Τι λέτε, κυρία Λενακάκη? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα εγώ να προσθέσω κάτι, ότι προηγούμενα εμείς που παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις αυτές, θα ήθελα να πω ότι το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή λέγεται ότι έχει δύο κέντρα υγείας, σαν πρωτοβάθμια περίθαλψη, επειδή είπε η κυρία Πίδακα. Εμείς έχουμε καταγγείλει πάρα πολλές φορές τη λειτουργία αυτών των κέντρων υγείας, να το πούμε έτσι, και τις άθλιες πραγματικά υπηρεσίες οι οποίες προσφέρουν. Εμείς έχουμε πει πως πρέπει να είναι ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου και τι δουλειά θα πρέπει να κάνει. Εδώ στα δυτικά του Ηρακλείου έχουμε ζητήσει τώρα και 10 χρόνια, ζητάμε να γίνει ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου. Δεν γίνεται. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχουν ξεφυτρώσει τα τελευταία χρόνια 3-4 καινούργια ιατροδιαγνωστικά κέντρα ιδιωτικά. Γιατί να γίνει ακριβώς κέντρο υγείας εκεί? Αν όχι μόνο τα δυτικά, παντού. Παντού. Ακούστε τώρα να δείτε. Το Δεκέμβρη του 2022 ψηφίστηκε ένας νόμος για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, η οποία τι κάνει? Καθιερώνει τα απογευματινά ιατρία, τα απογευματινά χειρουργία στα νοσοκομεία και καταργεί την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση του γιατρού στα νοσοκομεία και την είσοδο των ιδιωτών. Αυτό είναι ένα. Δεύτερον, με το νέο ΕΣΥ, ο οποίο υποστηρίζει, δηλαδή να δούμε ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο, είναι όλα προγραμματισμένα. Το νέο ΕΣΥ, όπως το ονομάζει ας πούμε η κυβέρνηση, τι προβλέπει? Κατάργηση νοσοκομείων, συγχωνεύση κλινικών, αποκλεισμό τμήματων. Με ποια κριτήρια? Την απόσταση, την ποιότητα και το κόστος. Προβλέπει δηλαδή τα νοσοκομεία να γίνουν ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή ανώνυμες εταιρείες. Επιτρέπει την είσοδο των ιδιωτών. Ακριβώς. Μήπως λοιπόν και το Βενιζέλιο νοσοκομείο εντάσσεται σε αυτό το σχεδιασμό? Ακριβώς. Με κατά γράμμα. Ναι. Για να εμφανιστούν μεθαύριο οι ιδιώτες σαν σωτήρες που θα σώσουν το νοσοκομείο. Εμείς είμαστε εδώ, αυτό θέλω να το επισημάνω, να είμαστε εδώ για να καταγγείλουμε αυτό το σχέδιο απαξίωσης. Καταλάβατε, κυρία Δουλγεράκη? Αυτή είναι, αυτό είναι το όλον. Το όλον που γίνεται σήμερα. Σιτία, στην Ιεράπετρα, το Ρέθυμνο, το Βενιζέλιο και ίσως αύριο κάποιο άλλο νοσοκομείο. Μάλιστα. Κυρία Πίτακα, παρακαλώ και από εσάς. Ακριβώς όπως συμφωνώ και με τον κύριο Λενακάκη, αυτή είναι η κατάσταση που το βάθμια. Έχουν νομοθετήσει κιόλας για την παραπέραγη επανδοσκή της και με το νόμο του 2022. Φοβάστε ότι θα κλείσουν και κέντρα υγείας, ότι η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση έχει αυτό το σκοπό που αναφέρατε πριν από λίγο? Βεβαίως, εν τω μεταξύ, και όχι μόνο αυτό, το ιδιώτες θα μπουν και στα κέντρα υγείας. Ήδη γίνονται προσπάθειες στην κατεύθυνση αυτή. Δεν διαφέρει δηλαδή η πρωτοβάθμια φροντίδα της υγείας, δεν ξεφεύγει από την παράδοση της στους ιδιώτες. Και αυτά όλα θα είναι τραγική συνέπειση για το λαό της Κρήτης, του Ηρακλείου, συνολικά της χώρας μας. Και την ίδια ώρα θα ήθελα να βάλω και μια άλλη πλευρά, κυρία Δουλγεράκη, αν μου επιτρέπετε, γιατί εγώ εδώ εργάζομαι με τους συναδέλφους μου και είμαστε όλοι συμβασιούχοι και πανελλαδικά. Έχουν την ίδια ώρα, θα πετάξουν το Δεκέμβρη λίγο οι συμβάσεις όλων των επικουρικών, των ΣΟΚ. Μας έχουν και σε διάφορες, μας δίνουν και διάφορα ονόματα. Όλοι συμβασιούχοι είμαστε. Και θα πεταχτεί στον κόσμο δρόμο, στον δρόμο κόσμος, χιλιάδες πανελλαδικά. Στέλνοντάς τους λοιπόν στην ανεργία άνθρωποι που δουλεύουν 5, 10, στα νοσοκομεία 20 χρόνια, στην καθαριότητα, στις ήττες, στη φύλαξη. Ο νόμος του 22 αναφέρει ρητά, ξεκάθαρα, με απλά λόγια. Αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα πεταχτούν στον δρόμο, την ίδια ώρα, στερώντα τους δηλαδή και αυτό το πενιχρό υποτυπώδες εισόδημα στις σημερινές συνθήκες ακρίβειας των αυξημένων αναγκών των οικογενειών και των παιδιών. Δεν έχει δηλαδή συζητηθεί καν, δεν έχει υποθεί. Αυτό είναι το χειροκρότημα λοιπόν που δώσαμε μάχη στην πανδημία, που οι καθαρίστριες, οι συναδέλφοι εδώ πέρα στο κέντρο υγείας Ηρακλείου, μπορώ να σας πω χαρακτηριστικά, δεν μυρίζουν πια, δεν μυρίζουν χημικά που χρησιμοποιούν, γιατί έχουν καεί όλα μέσα τους από τις χλωρίνες και από τις απολυμάνσεις που κάνανε πρόσφατα με την πανδημία. Και αυτό θα είναι το ευχαριστώ της κυβέρνησης. Κυρία Πίτακα, όλων των υπολείπων που στηρίζουν αυτή την πολιτική. Κυρία Πίτακα, λέτε ότι προς το παρόν, εργαζόμενους άνεργους με χαμηλούς μισθούς, πετσοκομμένους, χωρίς δικαιώματα, γιατί
Γιατί όταν έχεις δικαιώματα και καλές συνθήκες εργασίας και διεκδικείς και παλεύεις και θέλεις καλύτερες υπηρεσίες και εσύ να προσφέρεις τον ασθενή που θα έρθει και να δώσεις κάτι το παραπάνω. Δεν το θέλουν αυτό. Λοιπόν, θέλουν τους ιδιώτες. Εγώ ξαναρωτώ και λέω το εξής. Γιατί με προσπάθησα να μένω, αλλά θέλετε και να ολοκληρώσετε τη δική σας την σκέψη και σας άφησα. Λίγουν, λέτε, οι συμβάσεις όλων εσάς των συμβασιούχων τον Ιανουάριο σε όλη την Ελλάδα. Το Δεκέμβρη. Επικουρικό. Όλων. Επικουρική σοκ και λοιπά όλων των συμβασιούχων. Δεν υπάρχει πρόβλεψη μέχρι στιγμής ή δεν έχει ακουστεί κάτι για ανανέωση αυτό, να κρατήσουμε ως πληροφορία. Έχει ακουστεί, κυρία Δουλγεράκη, όμως ειδικά για αυτές τις τρεις περιπτώσεις που σας ανέφερα, που αναφέρονται και στον νόμο, μπορείτε να το δείτε και του 2022 που ψήφισαν για την πρωτοβάθμια και για τα νοσοκομεία, στην ίδια κατηγορία ανήκουμε. Μπορεί και να ανανεώσουν και να σου πούν το Μάη, κάνω διαγωνισμό και πάω συνεργεία. Δεν μας πείθουν τώρα και τα δάκρυα του κύριου Χρυσοχοίδη, γιατί κάποιες είπε... προλάβανε ήδη, ας πούμε, να βάλουν μέσα να κάνουν διαγωνισμούς και συνεργεία και πήγε ο κύριος Χρυσοχοίδης και είπε κακός και τέτοια. Μα είναι ο νόμος που ψήφισαν. Γιατί μας δουλεύουνε. Γιατί δεν παίρνουν μια πολιτική απόφαση. Είναι 5 λεπτά υπόθεση να το συζητήσουν και να πούνε. Αποφασίζω ως κυβέρνηση ότι όλοι οι συμβασιούχοι που δώσανε και δίνουν τη μάχη καθημερινά στα κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία, παντού, θα μετατραπούν οι συμβάσεις σε αόριστο του χρόνου. Γιατί δεν το λένε. Κανένα συμβασιούχος συνάδελφος σε κάθε χώρο δουλειά δεν πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να ξέρουμε ότι αύριο θα έχουμε να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα. Δουλεύουμε, κρατάμε, βοηθάμε. Εδώ δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Ούτε στην καθαριότητα ούτε πουθενά. Καλύπτουμε καθαρά πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό εδώ και 20 χρόνια. Και να ήσασταν μόνο εσείς. Εν πάση περιπτώσει. Μα μιλάμε για πανελλαδικά τώρα, κυρία Πουλτεράκη. Ναι. Δεν μιλάμε τώρα εδώ για το δικό μας. Όχι, εννοώ και μόνο να είσαστε ως τομέας παγιές και διαρκείς ανάγκες, αλλά δεν έτσι. Γιατί δεν υπάρχουν όμοιροι εργαζόμενοι. Τι είναι αυτό τώρα, ωραία. Δηλαδή. Λοιπόν, εγώ θέλω προς το παρόν να σας ευχαριστήσω. Κρατάω αυτό που λέει, είπατε εσείς, αυτό που είπε και ο κύριος Λενακάκης, ότι ξέρετε λίγο παρακάτω στους δρόμους θα είμαστε, θα ανακοινωθούν όλα αυτά, θα αγωνιστούμε για το Βενιζέλιο. Οπότε σας ευχαριστώ και για την υγεία γενικότερα. Δεν είναι μόνο το Βενιζέλιο, αλλά είναι... Αν μου επιτρέπετε μια τελευταία κουβέντα, είναι η υπόλογη και η 7η υγειονομική περιφέρεια Κρήτης που κάνει τα στραβά μάτια, δεν ξέρω, δεν βλέπω. Ζητάνε εργαζόμενοι συναντήσεις, δεν δέχεται να συναντήσει κανέναν και σφυράει αδιάφορα. Λοιπόν, έχουν μεγάλη ευθύνη διορισμένη από την κυβέρνηση και θα πρέπει εδώ πέρα να πάρουν θέση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Καλή σας ημέρα. Εγώ, κύριε Βρύσαλη, γιατί χθες αναλυτικά τα είπατε στον Γιώργο το Σαχίνη σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο της υγείας, για αυτή τη χθεσινή κινητοποίηση και μετά από αυτή την ανακοίνωση της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ, όπως επίσης και της Τριμελούς Επιτροπής στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, Γιατρών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, θέλω και από εσάς έτσι ένα σχόλιο. Κυρία Δουγεράκη, ουσιαστικά τα νοσοκομεία του νομού μας είναι σε οριακή κατάσταση. Το είχαμε τονίσει πάρα πολλές φορές, εξού και οι κινητοποίησεις οι μεγάλες που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα, με αποκορύφωμα το Παγκρίτιο Συλλαλητήριο το Φλεβάρι, που ήταν χιλιάδες κόσμος ακριβώς αναδεικνύοντας αυτά τα ζητήματα. Και βεβαίως οι κινητοποίησεις αυτές που έχουν εξαγγελθεί από σωματεία φορείς, από τους ίδιους τους υγειονομικούς, είναι στην κατεύθυνση ενίσχυσης αυτού του αγώνα που κάναμε και κάνουμε όλο αυτό το διάστημα. Κοιτάτε να δείτε, ήδη η κατάσταση είναι εκρηκτική. Είχαμε πει, κυρία Δουγεράκη, ότι το πρόβλημα του ενός νοσοκομείου συμπαρασύρει και τα άλλα νοσοκομεία και σε λίγο θα είναι εκοφαντικός ο θόρυβος που θα γίνει όταν το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο πλέον δεν θα μπορεί να τα απεξέλθει στις ανάγκες του κόσμου. Και το λέω αυτό γιατί πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο παρετήσεων όχι μόνο πλέον γιατρών, αλλά και προσωπικού νοσηλευτικού, προσωπικού καθαριότητας, που πλέον δεν μπορεί να τα απεξέλθει στις ολοένα αυξανόμενες συνθήκες δουλειάς της εντατικοποίησης, των μετακινήσεων, της παραβίασης εργασιακών δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα το τελευταίο 9 μήνο μόνο
τώρα που συζητάμε, πάνω από 50 εργαζόμενοι στην νοσηλευτική υπηρεσία να έχουν φύγει από το νοσοκομείο με παραιτήσεις, συνταξιοδοτήσεις και μετακινήσεις, να μην έχει έρθει κανένας εργαζόμενος καινούριος και να ακούμε προκηρύξεις που έχουν εξαγγελθεί, που ακόμα και τώρα, 1,5-2 χρόνια από τότε που προκηρυχθήκανε, δεν έχει έρθει κανένας εργαζόμενος στα νοσοκομεία. Και εννοώ αυτή η προκήρυξη τελευταία που έχει γίνει, που επί της ουσίας δεν θα προσθέσει προσωπικό, αλλά θα αλλάξει τις εργασιακές σχέσεις κάποιων εργαζομένων. Εδώ και τώρα θα πρέπει η κυβέρνηση, που έχει την ευθύνη για την κατάσταση που έχουν οδηγηθεί τα νοσοκομεία, να πάρει μέτρα, να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι, να προσλάβει όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και όλο το υπόλοιπο προσωπικό που είναι στις λίστες επιλαχόντων ή στις λίστες επικουρικού προσωπικού, αν υπάρχει, τώρα να ενταχθούμε στα βαρέα και ανθυγινά και τώρα να επανέλθει ο 13ος, 14ος μισθός και βεβαίως να αυξηθούν οι μισθοί. Στο ερώτημα πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά, υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχουν τα ΕΣΠΑ που μας έχουν φλωμώσει με τα λεφτά που έρχονται και περνάνε από τα κεφάλια μας πάνω, αλλά δεν στέκεται κανένα από αυτά στις τσέπες τις δικές μας, αλλά πάνε στις τσέπες των ολίγων. Αυτή είναι η λύση σήμερα που μπορεί να δοθεί, κυρία Δουγεράκη. Αλλιώς, η λύση των παλωμάτων, η λύση το να μοιράζουμε τη φτώχεια μας, να μετακινούμε γιατρούς από τα ΤΕΠ του Βενιζελίου στην παθολογική του Ρεθύμνου και να ουσιαστικά να δημιουργούμε συνθήκες ανασφάλειας και στο Βενιζέλιο και στο Ρέθυμνο, δεν θα μπορούν να γίνουν ανεχτές. Ή να μετακινούμε προσωπικό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο από τμήμα σε τμήμα, χωρίς να γνωρίζει ούτε τους ασθενείς, ούτε τους χώρους, ούτε τα φάρμακα, ούτε αν θέλετε τα υλικά, αυτό σημαίνει ότι εδώ υπάρχει μια συνειδητή απαξίωση της κυβέρνησης, του Υπουργείου, της 7ης ΥΠΗ, των διοικήσεων και των υπηρεσιών που υλοποιούν αυτή την πολιτική. Εδώ δεν είναι ότι δεν σκύβουν στα προβλήματα οι θύνοντες και κοφεύουν. Όχι μόνο δεν κοφεύουν, υλοποιούν ένα σχέδιο που έχει ψηφιστεί, που λέει ότι πλέον οι γιατροί του δημοσίου μπορούν να κάνουν και ιδιωτικό έργο, των ιδιωτικών κέντρων θα μπορούν να κελουγιούν μέσα στα νοσοκομεία. Έχουν μια πολιτική που λέει ότι θα πληρώνει ο κόσμος φρυγορόσημο για να χειρουργηθεί. Έχουν μια πολιτική που λέει ότι τα νοσοκομεία θα γίνουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Απέναντι σε αυτή την ξεκάθαρη πολιτική, απέναντι στον κόσμο, απέναντι στους ασθενείς και στους υγειονομικούς, θα πρέπει να σηκωθεί ασπίδα προστασίας, όπως αυτή που έγινε χτες, που έγινε τα προηγούμενα διάστημα, αυτή που θα σηκωθεί την επόμενη εβδομάδα με τις κινητοποιήσεις πρωινές, το μεγάλο πανηλακτιώτικο συλλαλητήριο την ερχόμενη εβδομάδα, που εκεί θα δώσει τη δυνατότητα να εκφραστεί η αγανάκτηση του κόσμου απέναντι στην κατάσταση που βιώνει και ο υγειονομικός και ο ασθενής στα νοσοκομεία του Ηρακλείου και συνολικά του νησιού. Και βεβαίως θα κλιμακωθεί με ένα μεγάλο Παγκρίτιο συλλαλητήριο, όπως είχαμε αποφασίσει στις Παγκρίτιες συσκέψεις που είχαμε κάνει τέλος του Αυγούστου, που θα είναι το αποκορύφωμα μιας αν θέλετε πίεσης που ασκείται σε όλα τα επίπεδα και βεβαίως και στο νησί μας, για να βρεθούν εδώ και τώρα λύσεις στην κατεύθυνση ικανοποίησης των αιτημάτων των ασθενών και των εργαζομένων. Μάλιστα. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Αυτός είναι ο δρόμος που μπορεί να δώσει κάποια αποτελέσματα. Αλλιώς ο δρόμος του να παρακαλάμε, που δεν το κάνουμε, που να λέμε να ψάχνουμε να μοιράσουμε τη φτώχεια μας που δεν την ψάχνουμε, θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην πλέον κατάρρευση όχι μόνο των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Γιατί η κατάσταση εκεί, όχι δεν είναι καλή, κυρία. Τα ακούσαμε εκεί, από την κυρία Πίτακα αναλυτικά. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ πρέπει να σημάνει συναγερμός. Σε αυτή την κατεύθυνση θα γίνουν και κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα. Κύριε Βρύσαλη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ να είστε καλά. Καλή σε μένα, κύριε Γεράκη. Καλημέρα.